Ξέρω. Σήμερα είναι Τρίτη. Τρίλεπτη Τρίτη. Αλλά σήμερα εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις. Πώς και γιατί άραγε αποφασίζει κάποιος οικειοθελώς, θα έλεγα, να καθίσει στην καρέκλα του πόνου και με ανεξίτηλο τρόπο να χαράξει το κορμί του με κάποιο σχέδιο. Πού οφείλεται άραγε αυτή η ραγδαία εξάπλωση των τατουάζ στην κοινωνία μας, στην κατά τα άλλα συντηρητική κοινωνία μας? Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist και ζωγράφος στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Και αν και εσύ θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για τατουάζ, κάνε εγγραφή στο κανάλι τώρα και μαζί με το καμπανάκι θα ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Με αυτές τις ερωτήσεις κατά νου, πάμε να ρωτήσουμε τη γνώμη του κοινού. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Τατουάζ έχετε? Όχι. Θα κάνετε ποτέ? Όχι. Κατά το τατουάζ, έτσι? Ναι, ναι. Ωραία. Θέλω την άποψή σας. Γιατί γίνεται αυτό το boom, ρε παιδί μου, τα τατουάζ? Πού οφείλεται? Είναι η ηλικία ανάλογα. Είναι πιο ενθουσιώδης όσο είμαστε πιο μικροί. Μας αρέσουν τα τατουάζ, βλέπουμε και τα piercing, όλα αυτά. Ναι. Και όσο μεγαλώνουμε, φεύγει ο ενθουσιασμός και καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να φύγει, το τατουάζ. Βλέπω και τις εκπομπές όλες κιόλας. Είμαι ενημερωμένος, είμαι φαν. Να σε ρωτήσω, κατά την άποψή σου, γιατί έχει γίνει αυτό το boom, ρε παιδί μου, με τα τατουάζ? Τι είναι αυτό που τραβάει τον κόσμο? Τη μόδα, δυστυχώς ή και ευτυχώς. Εντάξει, καλό ότι γίνεται μόδα, ας πούμε, γιατί αρχίζει να γίνεται πιο αποδεκτό στον κόσμο και ανοίγει το μάτι. Το κακό, γιατί εντάξει, από τη μία το βλέπεις παντού, ο καθένας έχει τατού πλέον. Εντάξει, το πιο πολύ εμένα που δεν μου αρέσει είναι να βλέπεις τα ίδια σχέδια. Πηξίδες, σήματα του απείρου έχω δει παντού. Και αυτό. Εσύ έχεις τατουάζ? Γιατί είναι τόσο δημοφιλή? Γιατί, δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου αρέσουν, επειδή μου αρέσει η τέχνη σαν τέχνη και μου αρέσει να έχω και πάνω στο σώμα μου κάτι τέτοιο. Σαν μόδα. Δηλαδή, πάνε οι νεαροί, τώρα πάνε και οι μεγαλύτεροι. Καλά ρε Πόμπρο, δεν κοιτάξω. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό που λες. Αναρωτήθηκα και μόνος μου, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Ως συνήθως οι Έλληνες είμαστε περίεργος λαός. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Να ρωτήσω λίγο κάτι για τατουάζ. Έχετε τατουάζ? Όχι. Και είστε μικρές? Εντάξει, πάει και ευχαριστώ, παρακαλώ. Αυτή είναι η interview, α, καλά. Ευχαριστούμε. Εγώ θα σας βάλω YouTube έτσι κι αλλιώς. Δεν ισχύει για όλους, αλλά νομίζω είναι και λίγο ανασφάλεια να καλύψουν λίγο το σώμα τους και να ακολουθήσουν τη μόδα, δεν ξέρω. Θεωρώ πλέον, εντάξει, είναι λίγο στυλ γενικά, δείχνει μια άποψη χωρίς απλά τον άλλον να του μιλήσει και όλα αυτά. Θεωρείς ότι είναι λίγο πιο cool? Το τατουάζ είναι μόνο δημοφιλή στις μέρες μας, οπότε... τουλάχιστον από την ολυθική εποχή. Γιατί είναι μόδα, βλέπει ο ένας τον άλλον. Αυτός έχει αυτό το τατουάζ, θα κάνω και εγώ αυτό το τατουάζ. Είναι μόδα. Τους αρέσει να ζωγραφίσουν το σώμα τους ή κάτι που θέλουν να το τυπώσουν πάνω στο σώμα τους. Εσύ έχεις τατουάζ? Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι μόδα. Σίγουρα είναι μόδα. Και είναι και τέχνη. Ζωγραφίζουν το σώμα τους, είναι τέχνη νομίζω. Τα τατουάζ θα κάνεις για τον εαυτό σου, για σένα, όχι για να τα δει ο άλλος. Δηλαδή κάποιοι κάνουν τατουάζ εδώ. Το κάνουν για τον εαυτό τους. Ή γράφουν εδώ ονόματα από μαμάδες, μπαμπάδες και τέτοια, για τον εαυτό τους θα κάνουν. Είναι τρόπος έκφρασης, είναι και είναι σίγουρα στη μόδα είναι πλέον. Οπότε άμα του αρέσει κάποιου, επιθυμεί να το κάνει. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι, είναι ότι πρέπει να κάνεις κάτι συμβολικό για μένα. Εγώ προσωπικά με έκανα ποτέ, θα έκανα κάτι σε φάση οικογένεια, φιλούς και τέτοια. Κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς μόδα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη γι' αυτό. Προφανώς έχουμε και τα πρότυπα της τηλεόρασης, τα οποία επηρεάζουν πολύ και ειδικά τους νέους. Στη μόδα. Μόνο. Μόνο μόδα. Ξεκάθαρα μόδα. Είναι μια
καινοτόμως μορφή τέχνης που εκφράζεται με σχέδια στο σώμα, είτε σημαίνουν κάτι είτε όχι, με χρώματα ή χωρίς χρώματα, και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ωραίο αυτό. Εσύ έχεις τατουάζ? Ναι, έχω. Να κάνω λίγο μία ερώτηση. Πού? Το Χ ή το να σου να παίξω? Θεωρώ ότι είναι μόδα εγώ προσωπικά. Για τον άλλον μπορεί να σημαίνει ότι έχω, ας πούμε, μία σχέση σοβαρή και θέλω το όνομά του, για παράδειγμα, να το έχω πάνω μου. Ή τα παιδιά μου, ας πούμε, να έχω. Μπορεί να είναι καθαρά συναισθηματικό το κομμάτι. Πα, εγώ νομίζω μόδα είναι. Παρ' όλα αυτά είναι ένα μεγάλο βήμα, γιατί είναι κάτι που το έχεις πάνω σου και δύσκολο φεύγει. Γιατί ο κόσμος θέλει τατουάζ και κάπου είτε αισθάνονται πως είναι κάτι το επαναστατικό, και γι' αυτό ο κόσμος όσο πάει βάζει χρώμα κάτω από την πέτσα τους. Εσύ έχεις τατουάζ? Έχω βεβαίως, έχω μανίκι. Λίγο στο γεγονός ότι η ανθρωπότητα γουστάρει τις σουλές, και λίγο στο γεγονός ότι μας αρέσει να φαινόμαστε, να κάνουμε τη διαφορά, δηλαδή λίγο κεντρικότητα. Είπες η ανθρωπότητα γουστάρει τις σουλές. Ναι. Τι εννοείς, αυτό είναι πολύ ψαγμένο από πες. Μας αρέσει να βλέπουμε κάτι σχετικά σκληροτράχυλο, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή άμα δεις έναν τύπο με μια ουλή εδώ, έτσι λίγο ψηλό, γεροδεμένο κτλ. Λες, μαλάκα, αυτός γαμάει, αυτός είναι ωραίος. Μάλλον με περιγράφει τώρα, αλλά... Κοίτα, κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι είναι, εντάξει, lifestyle. Είναι τρόπος ζωής. Πολλούς εκφράζουν, τους πιο πολλούς. Θα σου έλεγα ότι μπορεί να είναι και λίγο μόδα. Μπορεί για κάποιους να είναι κακό, αλλά πιστεύω ότι στις μέρες μας είναι και λίγο μόδα κάποιοι. Είναι κάτι που κάνεις για να εκφραστείς, να διαφέρεις, να αποτυπώσεις σημάδια της ζωής σου, να εξωτερικεύσεις κάτι που έχεις μέσα σου. Είναι κάτι που σε εκφράζει απλά και θες να το μοιραστείς με τον κόσμο. Είναι πατάτα αν κάποιος κάνει τατουάζ μόνο για μόδα? Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Απλά πιστεύω ότι ο καθένας προσπαθεί να δείξει ότι είναι διαφορετικός και καταλήγουν να το κάνουν όλοι, και εν τέλει γίνεται ακριβώς αντίθετο και γίνονται ένα με τη μάζα. Εγώ αυτό πιστεύω. Πλέον, ειδικά στην ηλικία, στην νεαρή ηλικία, πιστεύω ότι είναι μόδα. Κάποιος που θα το κάνει όπως το έκανα εγώ στην ηλικία, πάμε πιο συνειδητοποιημένα, πιστεύω. Γι' αυτό θα κάνουμε κάτι που θα μας εκφράζει. Τώρα είναι μόδα και δεν υπάρχει πλέον το ταμπού και το κόμπλεξ που ήταν παλιά. Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάποτε θυμάμαι είχε στατού, ήσουν αφυλακισμένος, είσαι ναρκωμανής και τέτοια πράγματα. Τώρα δεν είναι έτσι. Ο μοντερισμός, για μένα καθαρά ο μοντερισμός. Ό,τι έχει ο δίπλα το θέλω κι εγώ. Μόδα. Προφανώς. Το περισσότερο ποσοστό εκεί γέρνει, στη μόδα. Για μένα. Λίγοι συνειδητοποιημένοι τι θα έχω, πού θα το έχω, πώς θα το έχω, πού θα πάω. Το κυριότερο. Θέλω προσωπογραφία, θέλω κάτι πιο old school. Πρέπει να ψαχτώ για να το πού θα το κάνω. Τους κάνει, τους απελευθερώνει, ξέρω εγώ, τους κάνει πιο extreme, νομίζουν πολλές φορές. Γιατί πολλά από τα τατουάζ που κάνουν πολλοί δεν είναι και πολύ αισθητικά. Έτσι. Κυρίως τους κάνει να νιώθουν ότι είναι κάτι. Πιστεύω μόδα, εντάξει, μόδα είναι, φαίνεται, είναι καθαρά. Ό,τι είναι της μόδας πηγαίνουν όλοι. Τώρα και αισθητικά, ας πούμε, δεν ξέρω, δεν είναι, εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Άλλο να είναι, ξέρω, ένα σταυρουδάκι κάτι, αλλά τώρα να κάνεις όλο το σώμα. Ενώ είναι τόσο, μας έχει πλάσει ο Θεός, τόσο ωραίος, τόσο όμορφος, ας πούμε, να πηγαίνεις να το κάνεις ένα άσχημο πράγμα. Και αυτό που, δηλαδή, που το κάνουν ολοκληρωτικά είναι πανάσχημο, και μετά θέλουν να απαλλαγούν και δεν μπορούν, είναι δύσκολο να απαλλαγείς. Εντάξει, η άποψη τώρα, ας πούμε, γενικώς, δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα ή δικιά μου ή κάποιου, είναι ότι η πατερική άποψη, να το πούμε έτσι, είναι ότι ο Θεός, ή οι γυναίκες που βάφονται, ας πούμε, γιατί να φτιάχνεις, άμα ήταν ο Θεός θα σε έκανε διαφορετικά, δεν θες να κάνεις κάτι που δεν είσαι. Οπότε επεμβαίνεις στο έργο του Θεού, ας πούμε, και θες να το πας εκεί που θες, όχι έτσι όπως έκανε ο Θεός, δεν το δέχεσαι. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν είναι... Είναι και λίγο, ας πούμε, σαν βλασφημία, να το πούμε έτσι.
απέναντι στο δημιουργό. Τελικά τι είναι; Είναι μόδα, είναι trend ή απλά μια μορφή προσωπικής επανάστασης και προσδιορισμού της προσωπικής μας έκφρασης; Όπως και να έχει το θέμα, το αποτέλεσμα είναι πως ο καθένας μας δικαιούται να έχει τη δική του άποψη και αισθητική. Και όλα αυτά χωρίς προκαταλήψεις, φόβους και ενδιασμούς. Καθώς αυτό που κάποτε ήταν ταμπού, πλέον είναι τατού.